Ακούστε παιδές, επιστρέφουμε με το Inside. Συνεχίζουμε εδώ το story, νομίζω καλά είναι η κάμερα. Μόλις είχαμε ζωντανέψει, μας είχε βασικά τραβήξει κάτω στο νερό εκείνη η κοπελίτσα και μας έδωσε νέες δυνάμεις. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, πλέον μπορούμε να κάτσουμε κάτω από το νερό. Εδώ έτσι όπως βλέπουμε την κατάσταση, όλα κάτω από το νερό, σαν να έχει αποτύχει το πείραμα που κάνουν και γέμισε με νερό. Τώρα να μου πεις υπόγεια, εύκολα γεμίζει κάτι με νερό. Και νομίζω κάνανε πειράματα τα οποία ήθελαν να εξελίξουν το ανθρώπινο όν. Δεν εξηγεί τελειώς. Πάντως τώρα μπορούμε να αναπνεύσουμε κάτω από το νερό, ή τουλάχιστον να επιβιώσουμε κάτω από το νερό χωρίς οξυγόνο. Βλέπετε εδώ και άλλοι άνθρωποι συνδεμένοι. Δεν ξέρω ακριβώς. Όπα, εδώ έχει ένα κίτρινο καλώδιο. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνω, αλλά θα έπρεπε να μπορώ να πάω εδώ. Δεν μπορώ να πάω για κάποιο λόγο. Και πώς μπορούμε να πάμε εκεί? Θα έπρεπε να μπορούμε να πάμε εκεί. Έχει το κίτρινο καλώδιο. Το σημαίνει ότι κάτι μπορούμε να αρπάξουμε εδώ. Όχι. Κρίμα. Δεν τα θυμάμαι καλά με το secret ending. Πάντως φοβερές εγκαταστάσεις. Τεραστίων διαστάσεων. Μ' αρέσουν όταν είναι έτσι. Εγκαταστάσεις υπόγειες τεράστιες. Old school. Γιατί φαίνονται old school. Εδώ σαν να παρατηρούσαν κάτι πειράματα. Και βλέπουμε εκεί ένα σώμα εδώ στο βάθος, το πάνω. Πειραματίζονταν σε εξέλιξη το άνθρωπο. Όπα ρε. Φρίκι. Εκείνος που εμφανίστηκε εκεί. Γα. Λογικά θα είναι το τελευταίο επεισόδιο. Άμα βγει λίγο μεγαλύτερο από τα άλλα, δεν πειράζει. Θα το κάνω σε 3 επεισόδια να είναι το παιχνίδι. Θα είναι και λογικά πιο απολαυστικό για αυτούς που τους αρέσουν να βλέπουν πιο μεγάλα βίντεο. Και αν κάτι έτσι, δηλαδή δεν θέλω να κόψω τίποτα. Ου, τώρα πάνω πρέπει να πάμε. Πάνω έχει φως, αλλά πάνω δεν χρειαζόμαστε. Τα ψάρια πάντως με ακολουθούν. Μάλλον για να με φάνε. Θα πάμε προς τα κάτω να δούμε. Α, εδώ πρέπει να μπούμε. Οχο. Εδώ ναι, έχει κάτι το οποίο μπορεί να μας σκοτώσει. Έλα, μπες. Πριν κλείσει. Και hop, κρατήσω εδώ. Ή θα ξεκινήσει πάλι. Πάντως αυτές οι εγκαταστάσεις όπως βλέπετε δεν τα έχουν παρατήσει. Βασικά δεν τα έχουν κλείσει. Συνεχίζουν και δουλεύουν. Παρά λίγο να γίνουμε κοιμάς. Ωραία. Πες εδώ πάνω. Τώρα αν έχει κάτι προς την άλλη κατεύθυνση δεν θυμάμαι. Ωραία. Ανεβήκαμε πάνω. Α, αρουραίους. Και πτώματα. Το ότι υπάρχουν πτώματα παντού και κανένας δεν τα καθαρίζει σημαίνει ότι όντως η κοινωνία έχει αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ. Τουλάχιστον καλό τώρα. Όχι. Δεν είδες τίποτα φως. Δεν είδες τίποτα. Πρέπει να φέρουμε λίγο αυτό εδώ. Αυτό ότι το φως κινείται τρισδιάστατα είναι όλα τα λεφτά. Ωραία. Πέθανα. Καμώ το τρόμαξα κιόλας. Πάντως έχουν σύστημα ελέγχου. Δεν θέλουν να υπάρχει
τίποτα εδώ κάτω που να έχει ελεύθερη βούληση. Προτιμούν να είναι όλα νεκρά, γιατί αλλιώς δεν θα είχαν τόσα συστήματα ελέγχου. Εκτός άμα είναι συστήματα ελέγχου από πριν καταστραφούν αυτές οι εγκαταστάσεις. Κεμπάπ, ωραία. Πάνε πιο εδώ, όμορφα. Ω, γρήγορα. Ωραία. Έλα. Κο. Εδώ, στη σκιά. Για μην μας βρουν και πάθουμε κάτι. Όπως και ένα ηλεκτροσοκ. Ανέβα εδώ και μετά εδώ και γλιτώσαμε. Κοίτα εδώ, αυτό το μηχάνημα τι ακριβώς μπορεί να κάνει τόσο μεγάλων διστάσεων. Ωραία, πήδα εκεί μέσα. Hello ψαράκια, πώς βρεθήκατε εδώ? Κάτω πρέπει να κάνω κάτι, όχι πρέπει να βγω. Τώρα πώς βρέθηκαν αυτά τα ψάρια εδώ, ένας θεός ξέρει. Εδώ βλέπουμε αυτά τα βαρέλια, μάλλον υποκατασκευή. Και εδώ θα δούμε το γαμάτο κομμάτι με τους ανθρώπους που είναι στο πάνω κάτω. Όχι ρε φίλε, και έπεσα μέσα στην τρύπα και ήθελα να το δείξω αυτό. Γιατί είχε νερό που πάει αντίθετα από τη βαρύτητα. Τι βλάκες που είμαι. Όχι, μπροστά εδώ πρέπει να πάω. Δεν πειράζει, θα ξανανεβούμε εκεί και θα δείτε. Ξέχασα ότι έχει μια τρύπα κάτω για τον επόμενο γρίφο. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτό πρέπει να ανέβουμε πάνω, να το κάνουμε έτσι, και εδώ πρέπει να το συγχρονίσουμε, να του δώσουμε μία στο κουτί. Μ' αρέσει που λέω πρέπει να το συγχρονίσουμε και δεν το κάνω. Λοιπόν, κάτσε, κλείσε αυτό και ετοιμάσου. Παπ, αυτό. Κοίτα τι ωραία το έστειλα μακριά. Αχ. Ωραίο. Όπα, σπρώξτο. Όχι, μην ανεβαίνεις πάνω, σπρώξτο. Ωραίος. Βάλ' το εδώ, ανέβα πάνω. Και τώρα θα το στείλουμε εδώ απέναντι. Κάτσε να περάσει αυτό πρώτα. Οπ. Άρα αυτά τα physics στο παιχνίδι είναι όλα τα λεφτά. Και εδώ πρέπει να το συγχρονίσουμε. Και... παπ. Το κλείσαμε εκεί πάνω. Πάντως για να δουλεύουν τα φώτα ακόμα, δεν έχουν περάσει. Δεν έχει περάσει τεράστια περίοδος. Σίγουρα δεν έχει περάσει. Έλα, άνοιξε το. Μπράβο, αγόρι μου. Ξαναμπαίνουμε στο βαρέλι που ήμασταν πριν, που ρώτησα πώς βρέθηκαν τα ψάρια εκεί. Καλώς τα ψαράκια. Τα ρούχα βρεγμένα, πέφτουν στα γόνες. Όλα τα λεφτά, η λεπτομέρεια αυτή που έχει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Αυτό έλεγα εδώ. Κοιτάξτε εδώ τους ανθρώπους εκεί πάνω στο νερό που αψηφά τη βαρύτητα. Έτσι. Εδώ πρέπει να κάνουμε έτσι. Έτσι και έτσι. Και μπαπ, μπήκαμε εδώ. Κοίτα εδώ η εικόνα. Γιατί κάνανε μια τεχνολογία που το νερό να ψηφά τη βαρύτητα? Υπάρχει λόγος που τους κρατάνε όλους με το κεφάλι προς τα κάτω? Κάποιοι δεν έχουν και κεφάλι. Είναι ακόμα ζωντανοί από ό,τι φαίνεται. Ίσως εδώ οι εγκαταστάσεις να μην είναι εντελώς εγκατελειμμένες ή να είναι πρόσφατα εγκατελειμμένες. Ή γενικά μπορεί να μην είναι τίποτα εγκατελειμμένο. Θα πάμε εδώ. Και τώρα. Τώρα νομίζω και από την άλλη έχει ένα. Ή κάνω λάθος. Ναι, έχει και από την άλλη ένα. Ωραία. Έλα εδώ.
Ωρε φίλε, πως άνοιξε εδώ αυτό και έβγαλε τις μπουλήθρες έτσι και ο ήχος κάτω από το νερό όλα τα λεφτά. Ωραία. Φαίνεται λίγο πιο κλειστό αυτό το μέρος. Ίσως είμαστε πιο κοντά στην επιφάνεια. Πλέον δεν μπορώ να καταλάβω πόσο βαθιά μέσα στη γη είμαστε. Έχει κάτι προς τα εκεί. Hello. Α, έχει πίπιδες εδώ. Τους κρατάνε σε κουτιά λες και είναι... Σε κουτιά, σε κλουβιά λες και είναι, δεν ξέρω... Τίποτα εμπόρευμα. Λογικά εμπόρευμα είναι. Α, εδώ θα έχει τέτοιο, θα πρέπει να κρυφτώ λίγο. Hop. Θα δούμε εκεί στο βάθος ένας με το παιδί του και ένας πίπης που δουλεύει να φέρει άλλους πίπηδες. Και το παιδί κοίτα πως κοιτάει με παραξενιά το τι συμβαίνει εδώ. Σίγουρα του φαίνεται περίεργο να βλέπει ανθρώπους να κουβαλιούνται σαν να είναι εμπόρευμα. Ενώ αυτός είναι και αυτός άνθρωπος και είναι στην απέναντι θέση από αυτός που και καλά αγοράζει. Κοίτα δείχνει άλλη μια ματιά μέσα. Μάλιστα. Τι να πω. Περίεργο. Θα μου πει κάποιος γιατί κουβαλάω αυτό το κουτί, το χρειάζομαι για τον επόμενο γρίφο. Που είναι αρκετά δύσκολος γρίφος αν δεν το θυμάσαι. Και βλέπεις εκεί πάνω υπάρχουν άνθρωποι που παρατηρούν με κάμερα. Δηλαδή κάτι πειραματίζονται συνέχεια. Και δεν έχει καθόλου ήχο εδώ. Μόνο έτσι ένα ambiance. Θέλω αυτό που να πάει. Είναι δύσκολο γιατί το νερό είναι προς τα πάνω. Α, εδώ θέλω να πάει αυτό. Ναι. Ωραία και... Hop. Και πρέπει να πέσει το κουτί. Και μετά να κατεβάσουμε το νερό μέχρι το σημείο που πάει να κλείσει εκείνη η πόρτα. Ωραία, εδώ. Για να μπορούμε να πάμε στην επόμενη πόρτα. Πάλι καλά δεν μας είδαν οι άλλοι με την κάμερα. Λογικά θα το δουν μετά σε κανένα βίντεο. Αν έγραφε η κάμερα. Και βλέπεις εδώ κατευθείαν ξαναέρχεται ο ήχος. Τώρα πλέον δεν έχουμε λόγο να φοβηθούμε την κοπέλα αφού ο σκοπός της ήταν να μας δώσει την γνώση του να αναπνεύσουμε κάτω από το νερό. Κάτω πρέπει να πάω. Ναι. Ω, κοίτα άλλο δωμάτιο. Α, ναι, εδώ είναι όλα ενεργά γιατί βλέπεις υπάρχει κόσμος εκεί που ελέγχει. Ευτυχώς δεν κοιτάνε εδώ πάνω. Ελέγχει αν δουλεύουν τα μηχανήματα. Άρα υπάρχει σκοπός που τους κρατάνε μέσα στο νερό με το κεφάλι προς τα κάτω. Μάλλον για να απενεργοποιήσουν κάποια πράγματα στον εγκέφαλο. Δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Τώρα, αν θυμάμαι καλά πρέπει να βρω κάτι πίπεδας εδώ ή... Θα πάρουμε τους πίπιδες αυτούς. Και όλος ο σκοπός είναι να φτάσουμε. Θα δείτε στο τέλος, δεν θα σας το κάνω spoil. Και το τέλος ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Όχι, δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ. Δεν πάει ήρθα. Ωραία, πάμε πάνω. Και βλέπεις έχει ένα τέμπο το παιχνίδι. Δεν σε αφήνει να πας πιο γρήγορα. Μπορείς να κάνεις λάθος, μπορείς να το διορθώσεις. Δεν θα σε αφήσει με τίποτα να πας πιο γρήγορα. Θα πας στο στάνταρ ρυθμό που έχει. Α, μάλλον αυτό είναι τελικά. Έπρεπε να το σπρώξω πάνω. Ναι, ανεβάζουμε το νερό. Και έτσι πέφτουν όλοι αυτοί. Και λογικά τώρα θα ξυπνήσουν.
Τώρα, σαν να φοράνε βρακί. Δεν ξέρω αν είναι γυμνή ή όχι. Για έλατε προς τα εδώ. Πάντως είναι παραμορφωμένοι. Φαίνεται ότι σίγουρα πειραματίζονται με κάτι γενετικό στο ανθρώπινο όν. Για σπρώξτε με εδώ πάνω. Α, όχι εδώ. Κάτσε. Ναι, αφήστε με κάτω. Κάναμε λάθος. Sorry. Πάμε παίκτες. Πάμε γιατί έχουμε δουλειά. Να, εδώ έχει έναν που με ακολουθεί, παρόλο που δεν έχει τα περισσότερα κομμάτια από το σώμα, σαν να έχουν σπάσει, ένας ψόφισε. Λοιπόν, εδώ πετάξτε με, γιατί χρειάζομαι το... Ωραία. Χρειάζομαι το νερό, γιατί πρέπει να με πετάξετε πάνω να κολυμπήσω. Περίεργο πράγμα αυτό να πεις, πετάξτε με πάνω για να κολυμπήσω. Ωραία, μπήκαμε στο νερό. Θα με ακολουθήσουν για να μην πέσω. Να μην πέσω από το νερό. Περίεργη πρόταση, σίγουρα. Μ' αρέσει που φαίνεται η σκιά εκεί κάτω. Κουνιέται κιόλας η σκιά λόγω του νερού. Πολύ ωραίο. Και έχει και μάλλον και τη σωστή γωνία. Hello, πίπιδες. Ο άλλος εκεί έπαιρνε το πάτωμα και τώρα με ακολουθεί. Σαν να έχω εγώ τον απόλυτο έλεγχο σε όλους. Κάνω ένα στρατό από πίπιδες. Τώρα πρέπει να με πετάξετε απέναντι, μην αστοχίσετε. Και εσείς πέφτετε κάτω. Και εδώ βλέπουμε την εικόνα την απόλυτη. Βλέπεις εκεί κάτω στο βάθος κόσμο να τρέχει προς τα δεξιά. Επειδή κάτι γίνεται. Βλέπεις τις διαστάσεις σε όλο αυτό σε όλη αυτή την εγκατάσταση. Και μάλλον κάτι σημαντικό συμβαίνει εκεί. Που όντως κάτι σημαντικό συμβαίνει εκεί. Το θέμα είναι πώς ακριβώς συνέβη αυτό και πώς ακριβώς θα τελειώσει το παιχνίδι. Με έπιασαν τώρα οι πίπιδες. Ωραία. Θα έρθω να σας μαζέψω σε λίγο. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά φαντάζομαι πως ναι. Δεν θυμάμαι σίγουρα. Τώρα εσείς είστε πάνω, ε. Μπορώ να πάω πιο πάνω. Και πώς θα σας φέρω εγώ πάνω. Μήπως έχει κάτι εδώ που πρέπει να κάνω, δεν το θυμάμαι ρε φίλε. Όχι, δεν μπορώ να ανοίξω, χρειάζομαι τους πίπιδες να ανοίξω αυτή την πόρτα. Άρα κάπως πρέπει να τους φέρω από εκεί. Καμιά φορά κολούσα σε γρίφους πάρα πολύ ώρα. Όχι, δεν πρόλαβα, νόμιζα προλαβαίνω να βγω έξω. Ίσως αν πάμε από εδώ. Παίκτες. Όχι. Αν πάμε από την άλλη, μπορείτε να πέσετε κάτω. Εδώ θυμάμαι ότι έχει και ένα από εκείνα τα μαραφέτια που πρέπει να μαζέψει στα 10. Εδώ κοντά. Για έλατε κάτω. Ωραίοι. Μπράβο ρε παίκτες. Για μπείτε μέσα. Αλλά τώρα ένα μαραφέτη είναι από πάνω μου. Τώρα πώς ανεβαίνω πάνω. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε εμείς να συνεχίσουμε το story. Κάντε άκρη ρε. Εντάξει, είπαμε αγκαλίτσα αγκαλίτσα, αλλά δεν μ' αρέσει τόσο η επαφή. Σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και την τελική μορφή. Πάμε παίκτες. Βλέπετε κόσμος τρέχει εκεί. Κάτι πολύ σημαντικό συμβαίνει. Σε ένα αρκετά κεντρικό κτίριο. Υπόγειο.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι αυτό εδώ που βλέπουμε είναι όλο κάτι υπόγειο, το οποίο είναι παράνομο και δεν το ξέρει κανείς. Θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Θέλω να πιστέψω ότι παντού ο πλανήτης είναι έτσι. Βλέπετε, έχουν παρατήσει τσιγάρα αναμένα, άρα είναι κάτι πάρα πολύ πρόσφατο. Οι υπολογιστές είναι τεραστίων διαστάσεων. Τηλέφωνο το παρατημένο εδώ. Κάτι έχει συμβεί πολύ πρόσφατο, πάρα πολύ πρόσφατο, και για κάποιο λόγο πηγαίνω και εγώ προς εκείνη την κατεύθυνση. Και λογικά εξ αρχής πηγαίνω προς τα εκεί. Βλέπετε εδώ την άλλη, το άλλο ή άλλη, τι είναι εδώ. Πω, τι πειράματα κάνανε, ρε φίλε, ανατριχύλα. Με κάμερες, θεατές. Οπ. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπετε αυτός ο εργαζόμενος εδώ δεν μου δίνει καν σημασία. Κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Και πρέπει να φτάσουμε εκεί. Κανένας δεν μου δίνει σημασία. Ακούστε εδώ ήχο. Oh. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο που δίνουν τη λεπτομέρεια σε οποιοδήποτε κομμάτι. Λοιπόν, πρέπει να πάμε εδώ απέναντι με το φως. Μ' αρέσει που και το φως κουνιέται στο πάτωμα και έσπασε η λάμπα. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν ένα παιχνίδι τέλειο. Αυτοί βλέπουν από πάνω το μέσα σε εκείνο το μέρος που κοιτούσαν οι υπόλοιποι. Οι άλλοι ήταν απλοί εργαζόμενοι. Αυτοί πρέπει να είναι τίποτα CEO, γιατί βλέπω κρύβομαι από αυτούς. Άρα αυτοί λογικά θα προσπαθήσουν να με πιάσουν αν με δουν. Ειδικά βλέπετε τους άλλους που είναι εκεί πάνω, κοιτάνε έτσι εντελώς αδιάφοροι. Οπ, δεν ακούσατε τίποτα. Το θέμα είναι, όλο αυτό που συμβαίνει τώρα ήταν προμελετημένο. Το καταλάβετε μετά γιατί το λέω. Αν ήταν προμελετημένο. Αν ήταν προμελετημένο, σημαίνει ότι σε αυτόν τον κόσμο όλα ελέγχονται από κάτι. Αυτό γαμάτο εδώ. Σε αυτή την μπάλα εδώ προσπαθούμε να μπούμε. Μ' αρέσει που δείχνω, λες και εσείς βλέπετε ακριβώς που δείχνω. Αλλά κοίτα πόσο τεράστιο είναι. Και όλα έχουν σχέση με το νερό, δηλαδή κάτι πειραματίζονται πάντα με το νερό. Εδώ πρέπει να ανεβούμε πάνω. Να κλείσουμε εκείνο τον ανεμιστήρα από κάτω. Εδώ σίγουρα τώρα τους κάναμε ζημιά με αυτό, γιατί λογικά χρησιμοποιούν το νερό για να δροσίσουν όλο αυτό το μηχάνημα, γιατί σίγουρα ζεσταίνεται, και όπως και ένας υπολογιστής ζεσταίνεται και πρέπει να το δροσίσεις. Πω, τι ωραία άνοιξε. Και τώρα θα πάμε εδώ και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα πριν ξεκινήσει. Έλα, έλα, ωραίος. Και βλέπεις εδώ πηγαίνουμε στο φως. Αφήνουμε να ενεργοποιηθεί στο full αυτό το ανεμιστήρας. Και τώρα μπαπ, φτάσαμε μέσα σε εκείνη την μπάλα που όλοι παρατηρούσαν. Και με βλέπουν εμένα γυμνό. Γεια. Βέβαια ψιλοχεσμένο με έχουν. Και σαν να κάνω νόημα να πάω να δω τι είναι αυτό. Γιατί το λέω αυτό ότι ήταν προμελετημένο? Ίσως να ξέραν ότι εγώ θα έρθω. Και βλέπετε εδώ την μπάλα ανθρώπων, την οποία θα την ελευθερώσουμε. Οπ, μη με αρπάξετε. Άσε με. Και... Οπ. Άσε με. Προσπαθώ να σε ελευθερώσω.
Και... Παπ, οπ, άσε με... Με ρούφιξε. Και τώρα έγινα εγώ η μπάλα των ανθρώπων. Ενώθηκα με αυτό εδώ το πείραμα που κάνουν. Τώρα τι είναι ακριβώς αυτό που κάνανε εδώ? Ίσως ήθελαν να πειραματιστούν πόσο μπορούν να πειράξουν το DNA μας. Αλλά δεν το φοβούνται. Θα έπρεπε να το φοβάστε τόσο μεγάλο, γιατί άμα αρπάξω αυτό και αρχίζω και το τραβήσω. Ωρε φίλε, τι ήχος γαμάτος. Κάποιοι πέθαναν εδώ. Μάλλον οι εργαζόμενοι δεν ήξεραν ότι θα συμβεί αυτό. Και τώρα ελέγχουμε την μπάλα ανθρώπων. Φοβούνται, αλλά και δεν φοβούνται ταυτόχρονα. Δεν φαίνονται να ότι έχουν έτσι ένα φόβο για το θάνατο κτλ. Σαν να θέλουν να με οδηγήσουν κάπου. Μ' αρέσει που ακούγονται και οι φωνές μέσα στην μπάλα ανθρώπων. Πώς κατάφεραν και ένωσαν τόσους ανθρώπους και τι ήθελαν να κάνουν με αυτό το πείραμα. Ωπ, ήρθα στους πίπηδες. Άσαμε και ένα πόδι εκεί πιο πίσω. Μ' αρέσει που γλιστράω. Έλα, πίπηδες, ελάτε λίγο βοηθήστε. Σηκώστε λίγο. Σηκώστε λίγο. Έλα, οπ. Σαν μίξα μπήκε μέσα. Hello boys. Πάει και το ασανσέρ. Οι άλλοι την κλείτωσαν τουλάχιστον. Εντάξει, τώρα παρατηρήστε αυτή τη μακέτα που έχουν εδώ με τα δέντρα, με την πλαγιά, με το φως εκεί δίπλα στο ποτάμι. Παρατηρήστε το και θυμηθείτε το. Είναι κάτι το οποίο θα παίξει ρόλο στο τέλος. Τέλος πάντων, πάμε να φύγουμε εμείς από εδώ. Hello boys. Όχι, προς τα εκεί πρέπει να πάμε και μετά να έρθουμε εδώ. Βλέπετε ότι δεν φοβούνται εντελώς, σαν να περιμένουν ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη. Ας πάρουμε εδώ τον σερβερ σας. Τον σερβερ της Activision όταν παίζουμε Call of Duty. Γι' αυτό πέφτει καμία φορά. Ωραία, το περνάμε πάνω. Όπα, δεν μπορούμε να το περάσουμε πάνω από το κεφάλι. Τα έχουμε διαλύσει όλα. Και... Οπ. Ανέβα πάνω. Ωραίος. Οπ, παίκτες, sorry, αλλά... Δεν ξέρω, κάπου πρέπει να πάμε. Οπ, αυτόν πέθανε. Και φαίνεται ότι αυτοί που έχουν όλο αυτό το μέρος είναι διαθέσιμοι να θυσιάσουν ανθρώπους, ακόμα και ελεύθερους ανθρώπους. Και εδώ ο CEO μας, που δεν θυχωνεύω και πάρα πολύ, και παίκτη, θα σε κανονίσω εγώ τώρα. Οπ, πάει ο παίκτης. Έγινε χλαπάτσα. Μ' αρέσει που το αίμα του κόλλησε πάνω στο σώμα μας. Κάτσε να πάμε να πληθούμε λίγο. Εδώ έχει κάτι. Α, ναι, χρειάζομαι αυτό. Έλα, πάρ' το. Γιατί πρέπει να... Πρέπει να το... Λίγο πιο εδώ. Αυτό θα είναι δύσκολο. Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο. Ωπα! Μ' αρέσει που λόγω βάρους είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις. Ωραία. Έλα ρε σκυλιά, τώρα που νομίζεις θα σοβάμαι πλέον. Έχω γίνει η ανθρώπινη μπάλα. Α, χρειάζομαι εκείνο το ξύλο. Κάτσε, πρέπει να το φέρω. Τώρα τουλάχιστον δεν φοβάμαι πλέον τα σκυλιά, αν και χάσαμε ένα πόδι. Ρε σκυλιά, βοηθήστε λίγο με το ξυλάκι. Το πήραμε. Ναι, το πήραμε.
τα πόδια ακόμα κόκκινα από τον άλλον που έπεσα πάνω του και τον έκανα ζελέ, ζελέ. Λοιπόν, σήκωσ' το. Ανέβα πάνω, έλα. Ωραίος. Μπαπ. Και χάσαμε κι άλλο ένα πόδι, ή χέρι. Τι ήταν αυτό? Οπ, κάτσε. Μου λέει να κάνω πίσω. Εδώ βλέπεις γιατί λέω ότι μπορεί να είναι προμελετημένο. Γιατί με βοηθάνε τώρα οι εργαζόμενοι αυτοί? Γιατί βοηθάνε ένα πείραμα? Οκ, okay, σε μου κάνει νόημα, πάω από εδώ. Όλα μάλλον είναι προμελετημένα. Και εδώ μου ανοίγει δρόμο. Κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει. Κανονικά δεν θα έπρεπε τώρα να ακολουθήσω αυτά που λένε, αλλά δεν έχω και άλλη επιλογή. Εδώ θα πρέπει να παίξουμε καλή μπαλίτσα. Κάτσε, πρέπει να το ξαναπετάξουμε. Χοπ. Πέρ' το εδώ. Ωραία. Και εδώ πρέπει να το χοπ. Θα καταλάβετε μετά γιατί το κάνω αυτό. Τώρα απλά κάνουμε λίγο εξάσκηση. Και αφήνουμε τώρα αυτό εδώ. Ανοίγουμε αυτό. Πέρε το κουτί μου πίσω. Ωραία. Άναψω λίγο φωτιά. Μ' αρέσει που τώρα καίγεται λίγο και το σώμα. Γι' αυτό χρειαζόμουν να κάνω πριν εξάσκηση. Γιατί από εδώ βρέχει νερό. Α, βλέπετε, έρχονται και παρατηρούν. Ορίστε, εκεί στο βάθος οι άλλοι με κουστούμια σαν να είναι, κρύβονται. Παρατηρούν, ελέγχουν. Ίσως αν όλο το σχέδιο πάει όπως πρέπει. Δεν έχω ιδέα. Τώρα περιμένουμε να ανοίξει αυτή η πόρτα τεραστίων διαστάσεων με υδραυλικό σύστημα. Πολύ ωραίο. Απλά μας παρατηρούν. Οπ, sorry. Λοιπόν, θέλουμε να πάρουμε αυτό από εδώ. Έλα μαζί μου. Το διπλό βαγόνι. Μ' αρέσει που το ένα βαγόνι το σηκώνουμε και το άλλο το τραβάμε. Ωραίο αυτό. Λοιπόν, εδώ ανεβαίνουμε πάνω και πιανόμαστε από εδώ. Hop. Και hop. Και hop. Και άλλη μία. Ωραία. Ωραίοι οι παίκτες. Με βοηθάνε. Με βοηθάνε ίσως να δραπετεύσω. Με βοηθάνε να ολοκληρωθεί το σχέδιό τους. Δεν ξέρω. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι απλά να νοιάζονται για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν πλέον ελεύθερη βούληση. Και να είναι ένα σχέδιο από αυτούς. Όλα είναι πιθανά. Γιατί κοίτα, τώρα θα μας βοηθήσει αυτός εδώ. Και... παπ, ωραία. Μπορώ να σου το δώσω. Α, όχι, πρέπει να... Οπ, sorry, 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 sorry. Τώρα έρχομαι να σου το δώσω πάλι. Για, κάνε τη δουλειά σου. Και οι άλλοι τρέχουν προς τα δεξιά. Δεν έχουν λόγο να τρέξουν προς τα δεξιά ενώ εγώ εδώ είμαι. Άρα περιμένουν ότι κάτι θα συμβεί. Πρόλαβα, πρόλαβα. Και ορίστε, εδώ παρατηρούν στο σκοτάδι. Έχει κόσμο που παρατηρεί στο σκοτάδι. Δηλαδή περιμένουν εγώ να κάνω όλα αυτά που κάνω. Και εδώ με παγίδεψαν. Κοίτα εδώ, έρχονται να με κοιτάξουν. Μάλλον όλο αυτό ήθελαν να γίνει αυτό το πείραμα. Τώρα εμείς εδώ πρέπει να
βρούμε τρόπο να φύγουμε, έχει και πολύ σκοτάδι, δεν βλέπουμε. Αλλά λογικό, γιατί είμαστε εγκλωβισμένοι. Ωραία. Να βγάλουμε και αυτό. Και τελικά δεν μπόρεσαν να με εγκλωβίσουν. Εκτός αν έτσι ήθελαν να με οδηγήσουν προς τα εκεί που θέλουν. Ότι και καλά με εγκλώβησαν. Δεν ξέρουμε ποιοι μας ελέγχουν, αν μας ελέγχουν. Αν τελικά έχουμε ελεύθερη βούληση ή και εμάς μας ελέγχουν. Εξαιρετική σκέψη για story. Και είναι ωραίο ότι σου δίνει το story μέσα από μία εικόνα. Δεν χρειάζεται να πει ούτε μία λέξη για να βγάζεις τα δικά σου συμπεράσματα όπως το βιώνεις. Δηλαδή αφήνει και το θεατή να φανταστεί έξι τα πράγματα. Σου λέει ένα βασικό μέρος στο story, αλλά αφήνει το θεατή για το υπόλοιπο. Και αυτό είναι ωραίο. Σου λέει, σου έδωσα τις βάσεις, από εκεί και πέρα εσύ θα κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Θα εμπλουτίσεις το story. Και βλέπετε εδώ, είναι σαν ένα stage. Γιατί νομίζω, ναι. Από πίσω υπάρχει αυτό το δάσος, το περίεργο που έχουν υπόγεια. Και ορίστε εδώ, αν θυμάστε πριν σας έχω πει, θυμηθείτε εκείνο την πλαγιά με τα δέντρα και το φως δίπλα στο ποτάμι. Ελπίζω να το θυμηθήκατε. Γιατί ήταν ίδιο με αυτό εδώ, ήταν μια μακέτα του δάσους που έχουν υπόγεια εδώ. Και έτσι τελειώνει το παιχνίδι. Αυτό είναι το τέλος. Ξέρω ότι φαίνεται περίεργο, αλλά αυτό εδώ είναι το τέλος. Όλο να ήταν ένα πείραμα εξ αρχής και το άλλο secret ending πρέπει να το κάνεις για να γλιτώσεις από αυτό εν τέλει. Γιατί στο άλλο secret ending απλά αποσυνδέεις ένα τελευταίο μηχάνημα και μετά το παιδί απλά γίνεται σαν πίπης αυτός που δεν έχει κάποιον να τον ελέγχει, απλά πέφτει κάτω. Στην ουσία σαν να σταματάω εγώ να τον ελέγχω. Εγώ έλεγχα τη ζωή του. Δεν ξέρω. Αυτοί που έχουν φτιάξει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις έλεγχαν τα πάντα. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το ωραίο, ότι σου αφήνει ερωτήματα, δεν σου δίνει απαντήσεις. Και αυτό είναι το ωραίο, να υπάρχει πάντα μυστήριο ώστε να κάνεις και εικασίες. Τι μπορεί να συμβεί εδώ. Δεν πρέπει να σου δώσουν το story έτοιμο στο πιάτο. Πρέπει να κάνεις εσύ τις εικασίες, τις ωραίες. Γι' αυτό και λατρεύω αυτό το παιχνίδι, το παίζω αρκετά συχνά, δηλαδή μια φορά το χρόνο σίγουρα. Παρόλο που είναι ένα παιχνίδι μικρό, δεν αλλάζει κάτι στο story, δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα, γιατί πολύ απλά μ' αρέσει όλο αυτό και μ' αρέσει να φαντάζομαι έξι τα πράγματα για το συγκεκριμένο κόσμο. Είναι λίγο πιο δύσκολο όταν το κάνεις σε εγγραφή και να μιλάς ταυτόχρονα, παρά όταν παίζεις μόνος σου και έχεις τη σκέψη σου όσο παίζεις. Πάντως, η εταιρεία αυτή έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι το δεύτερο τους παιχνίδι, νομίζω το πρώτο λεγόταν Limbo. Είχε βγει πριν μερικά χρόνια και νομίζω είναι στο μέλλον σε αυτό τον κόσμο, δηλαδή αυτό είναι πριν από το Limbo η ιστορία. Είναι απίστευτο, unbelievable, είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, το έχω άνετα στο top 10. Έχω και άλλα παιχνίδια αγαπημένα εννοείται, αλλά αυτό το έχω άνετα στο top 10. Και εδώ θα τελειώσουμε και τη σειρά. Νομίζω μια χαρά βγήκε σε διάρκεια όλα τα επεισόδια. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοιου είδους παιχνίδια, έτσι πιο περίεργα, πιο ανορθόδοξα. Γιατί το λέω ανορθόδοξα από αυτά που βλέπει συνήθως. Γιατί γενικά μου αρέσει να παίζω έτσι παιχνίδια που ξεφεύγουν λίγο από το mainstream. Αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, με βοηθάει πάρα πολύ με όλη αυτή τη δουλειά που κάνω εδώ στο YouTube.
Εμείς θα τα πούμε τώρα σε επόμενο βιντεάκι και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!